Χθες ο Πρωθυπουργός εξήγηλε την ίδρυση Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εκεί συγκεντρώνει λανθασμένα αντικείμενα διαφορετικών πεδίων και μεγεθών που μάλλον απαιτούν διυπουργικό και διατομεακό συντονισμό και όχι μια ενιαία γραμματεία. Παράδειγμα, η Γενική Γραμματεία Δημογραφικής και Στεγαστικής Πολιτικής που αναλαμβάνει και την εκπαιδευτική και επαγγελματική αποκατάσταση και κινητικότητα των νέων. Τρεις δηλαδή ετερόκλητοι τομείς σε μία γραμματεία. Υποτιμάται έτσι η έκταση και το μέγεθος και του δημογραφικού προβλήματος και της στεγαστικής κρίσης. Το δημογραφικό πρόβλημα συναρτάται με τρεις παραμέτρους. Η πρώτη, με το ισοζύγιο γεννήσεων και θανάτων που κατά την Ελστάτ επιδεινώθηκε την τελευταία τετραετία. Η δεύτερη, με το ισοζύγιο μεταναστευτικών εισρωών και εκροών, όπου συνεχίζεται η μετανάστευση του πιο δυναμικού πληθυσμού της χώρας, παραγωγικού και καταρτισμένου. Δεν θα συζητήσω τώρα για το τι, πώς διαχειρίζεται η Νέα Δημοκρατία τις εισρωές, τις μεταναστευτικές. Τρίτον, με την εμπέδωση αισθήματος ασφάλειας στους νέους που δημιουργείται με κατοχυρωμένες εργασιακές σχέσεις, τις οποίες η Νέα Δημοκρατία κατεδάφισε. Με ικανοποιητικό εισόδημα που σήμερα για τους νέους εξαντλείται στις 2 με 3 πρώτες εβδομάδες. Και με ισχυρό, δημόσιο, δωρεάν, κοινωνικό και προνοιακό κράτος, ασπίδα κατά των ανισοτήτων και του κοινωνικού αποκλεισμού, της φτώχειας, της παιδικής φτώχειας, οι οποίοι τρεις δείκτες που αυξήθηκαν επί Νέας Δημοκρατίας. Η Νέα Δημοκρατία κατεδαφίζει και ιδιωτικοποιεί αυτό το κοινωνικό και προνοιακό κράτος 4 χρόνια τώρα, ενώ πλαγιοκοπεί και μειώνει τις δωρεάν παροχές, υπηρεσίες και τα επιδόματα, αναγκάζοντας τους πολίτες να πληρώνουν από τα χαμηλά εισοδήματά τους, από την τσέπη τους δηλαδή, όσα όφιλε να τους παρέχει δωρεάν. Στο νέο Υπουργείο μεταφέρονται και αρμοδιότητες που σαφώς ανήκουν αλλού. Π.χ. δημιουργείται νέα Γενική Γραμματεία Ισότητας και Ανθρώπινων Δικαιωμάτων. Εδώ ταυτίζεται ο ρόλος της γυναίκας με τη μητρότητα και υποβαθμίζονται οι έμφυλες ανισότητες. Αποσπώνται δε από το Υπουργείο Δικαιοσύνης κακώς η παρακολούθηση της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και η συμμόρφωση με τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Ως προς τη στεγαστική πολιτική, η κυβέρνηση υποτιμά την τεράστια στεγαστική κρίση στη χώρα μας. Τα νούμερα είναι τρομακτικά. 1 στα 3 νοικοκυριά ξοδεύει πάνω από το 40 με 50% του εισοδήματός του για ενίκιο ή δάνειο, ρεύμα, νερό, ψήξη, θέρμανση. Στην Ευρώπη δε αυτός ο πληθυσμός είναι 1 στα 10 νοικοκυριά, αν καταλαβαίνετε πού βρισκόμαστε. Οι εξαγγελθήσεις δράσεις για τη στέγη των νέων είναι προσχηματικές. Όταν σήμερα 400.000 νέοι 24 έως 44 χρονών δεν μπορούν να εγκαταλείψουν το παιδικό τους δωμάτιο και τα νίκια εκτινάσονται, δεν διαβάζεται. Χορηγούνται 5.000 επιδοτούμενα δάνεια αγοράς για νέους έως 39 ετών που θα γίνουν λέει και 10.000. Αποπληρωτέα σε 30 χρόνια, τα οποία πιθανόν αν δεν έχεις πλάτες να οδηγήσουν σε νέα κόκκινα δάνεια. Η δε λεγόμενη κοινωνική αντιπαροχή, μόνο αντιπαροχή δεν είναι, ευνοεί τους μεγαλοεργολάβους και τους επιτρέπει να χτίζουν ακόμη και σε αγροτική γη κατοικία. Για τη στεγαστική κρίση απαιτούνται τρεις πολιτικές. Πρώτον, επειδή 1 στους 3 νέους είναι άνεργος, 1 στους 2 εργαζόμενους νέους είναι φτωχός, διότι έχει μερική απασχόληση. 7 στους 10 νέους μένουν στο πατρικό του σπίτι. Προτείνουμε διπλασιασμό της επιδότησης ενοικίου σε 400.000 νέους 25 έως 44 χρονών, 140 ευρώ το ένα άτομο και έως 350 ευρώ το μήνα για ζευγάρι με 2 άτομα. Δεύτερον, δεδομένου ότι το ανεξέλεγκτο Airbnb δημιουργεί φούσκα κινήτων, υπερτιμημένες δηλαδή τιμές ενοικίασης και αγοράς, προτείνουμε αποκλεισμό του για εταιρείες και να επιτρέπεται μόνο σε φυσικά πρόσωπα για 2 έως 3 ακίνητα. Τρίτον, χρειάζεται νέα κοινωνική πολιτική για την κατοικία, δηλαδή οικονομική στέγη
για όσους με δικά τους μέσα αδυνατούν να την εξασφαλίσουν. Προτείνουμε την Τράπεζα Στέγης, δηλαδή απόθεμα υφιστάμενων κατοικιών και κτηρίων από το κράτος, από νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, αλλά και από ιδιώτες που θα αποδίδονται με κοινωνικούς όρους για ενοικίαση ή και αγορά. Βέβαια, κεντρική αρμοδιότητα του Υπουργείου είναι η κοινωνική πρόνοια. Φτώχεια, παιδί, οικογένεια, αναπηρία, ηλικιωμένοι, άστεγοι, Ρωμά. Δεν ακούσαμε και για αυτούς τίποτα, αυτοί είναι αόρατοι. Ο ΟΠΕΚΑ, δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς κοινωνικής προστασίας και κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία για ευάλωτους και γυναίκες. Δεν θα σταθώ εδώ, γιατί δεν έχω χρόνο. Να τονίσω όμως ότι μειώθηκαν οι ωφελούμενοι του ΚΕΑ, εσείς το λέτε ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, από 264.000 που ήταν νοικοκυριά το 19 σε 201.000 το 23, όταν η φτώχεια και η παιδική φτώχεια αυξήθηκε επί των ημερών σας. Διότι πώς έγινε αυτό το θαύμα? Αποκλείστηκαν και αποκλείονται λόγω αύξησης των αντικειμενικών αξιών. Αυτό πρέπει να λυθεί, γιατί αποκλείονται και άλλοι από το ΚΟΤ, από όλα τα επιδόματα, στέγης και τα λοιπά, ανασφάλιση των υπηρελίκων και, να μην, και για το παιδί αποκλείεται από το ελάχιστο εγγυημένο, γιατί συμψηφίζεται το επίδομα παιδιού με τα εισοδήματα. Πρέπει να το λύσετε αυτό το πράγμα. Σας κάναμε τροπολογίες, δεν κάνατε καμία αποδεκτή. Να δοθεί γενναία αύξηση 20% των επιδομάτων των αναπηρικών και δωρεάν χορηγής των εργαλείων αξιοπρέπειας, αμαξίδιο, τεχνητά, μέλη κτλ. Συνάδελφοι, κάθε ενίσχυση για το παιδί είναι καλοδεχούμενη. Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε, σε ελάχιστα. Όμως, τα νέα ζευγάρια δεν βοηθούνται αν δεν εξασφαλιστούν δωρεάν βάουτσερ για βρεφονιπιακούς σταθμούς και ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ ΜΕΑ για όλα τα παιδιά με πλήρεις φακέλους, που αφήσατε 84.000 παιδιά απ' έξω. Αλλά και αν δεν δώσετε 680.000 γεύματα σε όλα τα παιδιά των δημόσιων νηπιαγωγείων και δημοτικών. Την προηγούμενη τετραετία, και επί διακυβέρνησής σας, παρακολουθήσαμε μια πρωτοφανή έκρηξη παιδικής βίας ανηλίκων κατά ανηλίκων και παράλληλα αύξηση της παιδικής κακοποίησης, σεξουαλικής κακοποίησης και εκμετάλλευσης. Αυτά είναι τεράστια θέματα. Η κυβέρνησή σας δεν τα αντιμετώπισε επί της ουσίας. Συνεχίζονται και αυξάνονται. Είναι κατεπήγον να ληφθούν άμεσα ουσιαστικά μέτρα. Τελειώνοντας, η λειτουργία του νέου υπερυπουργείου είναι αμφίβολη, αφού δεν διαθέτει τους απαραίτητους ανθρώπινους και τεχνικούς πόρους, ενώ οι οικονομικοί του πόροι δεν εμφανίζονται στο μεσοπρόθεσμο. Καταψηφίζουμε τις προγραμματικές εξαγγελίες κυβέρνησης. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.